Μια κλιμάκωση λοιπόν της έντασης στο πεδίο. Θα πάμε στο Κίεβο, στην Αδαμαντία Λιόλιου, γιατί οι μάχες συνεχίζονται, είναι σφοδρότερες και ανάμεσά τους και πάρα πολλοί άμαχοι χάνουν τη ζωή τους. Ολένα, και αυξάνεται, Πόπη, ο αριθμός των ανθρώπων που ανασύρονται νεκροί από τα συντρίμμια μετά από το χτύπημα που είχαμε στην πενταόροφη οικοδομή στην περιοχή Τσασιβιάρ στο Ντονιέτσκ πριν από δύο ημέρες. 41 είναι ο αριθμός των νεκρών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και ένα αγόρι περίπου 9 ετών, ενώ 9 είναι οι βαριά τραυματίες που ανασύρθηκαν επίσης από τα συντρίμμια, με την επιχείρηση των διασωστών να συνεχίζεται στο σημείο και οι αρχές να κάνουν λόγο για εγκλήματα πολέμου και ότι πρέπει υπεύθυνοι να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα όμως πλήθος πυράβλων, 19 για την ακρίβεια, χτύπησαν και κατευθύνθηκαν προς την περιοχή του Νικολάευ. Εκεί λοιπόν είχαμε ως αποτέλεσμα 12 νεκρούς, ενώ έχουμε εκτεταμένες καταστροφές σε νοσοκομεία, σε σχολεία όπως και σε σπίτια. Όπως αναφέρει ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου, λέει λοιπόν ότι πρόκειται για ένα ρουκετοπόλεμο που στρέφεται κατά των αμάχων και κατά κατοικημένων περιοχών. Ενώ μετά από χτύπημα επίσης με πυράβλους στη βιομηχανική περιοχή του Χαρκόβου, ακόμη 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν με μέτρια σοβαρότητα τραύματα, όμως όλοι νοσηλεύονται. Τέλος, Πόπη, να ενημερώσουμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι ακόμη 30 σωροί Ουκρανών στρατιωτών έχουν επιστραφεί πίσω στην Ουκρανία μετά από μια διαδικασία ανταλλαγής, έτσι ώστε να δοθούν στις οικογένειές τους και να ακολουθήσει η διαδικασία της ταφής, μια επιχείρηση που έγινε στη Ζαπορίζια. Ενώ, όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος, 400 είναι οι σωροί από την αρχή του πολέμου που έχουν επιστραφεί πίσω στην Ουκρανία μετά από ανταλλαγή, οι περισσότερες από τις οποίες ανήκουν σε μαχητές του Ζοβστάλ που έπεσαν εκεί και σκοτώθηκαν στην περιοχή της Μαριούπολης. Αδαμαντία, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ.